Beauty and harmony, governed by one eternal law. All that begins must end. The reign of the old shogunate is over. Καλημέρα. Ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Shogun 2 με το φίλο Faction Leader ξεκινά. Βρισκόμαστε στο έτος 1554 μετά Χριστόν. Στα ταμεία μας έχουμε 3986 χρήματα, ενώ αναγύρω είμαστε στο 2080. Τα τρόφιμά μας το ρύζι βρίσκεται στο 7 και να καλημερίσω και τον φίλο Faction Leader. Καλημέρα και από μένα, παιδιά. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλά. Έχουμε πραγματάκια να κάνουμε σήμερα. Έχουμε να ολοκληρώσουμε την κατάληψη, ή μάλλον έχουμε να ολοκληρώσουμε την καταστροφή των Μιγιώσι και να πιέσουμε λιγάκι περισσότερο τους Μόρι. Αυτά εν ολίγης, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Θα δώσω τη Σιτάλη και την σειρά μου στον φίλο μου τον Μόξικα, που δεν είναι η σειρά μου, είναι η σειρά του βασικά. Ναι, είναι η δικιά μας σειρά, η σειρά των Τακέντα. Και, των ισχυρών Τακέντα. Των ισχυρότερων Τακέντα, ναι, αυτοί είμαστε. Και να θυμίσω από το προηγούμενο επεισόδιο, οι Σατάκια μας είχαν κάνει πόλεμο, οπότε τώρα τους αντιμετωπίζουμε. Ήδη έχουμε φέρει στρατεύματα σε δύο πόλεις τους, στην Σιμοτσούκε και Χιτάτσι. Βασικά αυτές τις δύο περιοχές έχουν μόνο. Δεν θα πάμε όμως κατευθείαν σε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην μικρή αυτοκρατορία μας. Και εδώ έχουμε την πόλη Κάγκα, η οποία είχε θέματα με το Public Order. Στην μικρή αυτοκρατορία μας, πολύ μετριόχρονη είσαι. Εντάξει, δεν έχουμε γίνει τόσο μεγάλοι όσο θα θέλαμε ακόμη. Εδώ έχουμε το θέμα με το Public Order, μείον 2 είμαστε. Έχουμε κάνει ήδη στρατεύματα για να βάλουμε στην πόλη και βλέπουμε εδώ, εάν προσθέσουμε και αυτήν εδώ τη μονάδα, είμαστε στο συν 1, οπότε τα πάμε αρκετά καλά. Και εννοείται είχαμε κάνει και το κτίριο εδώ, το βουδιστικό ναό, και έχουμε και την δυνατότητα να κάνουμε και μοναχούς, οι οποίοι κοστίζουν 500 χρήματα. Και θα φέρουμε τα στρατεύματα εδώ του πρώην στρατηγού μας για Μαντέρα, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε εδώ αυτή εδώ την πόλη. Υπάρχει εδώ μια απειλή από τους χώμα, με τους οποίους όμως έχουμε αυτή τη στιγμή ειρήνη, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί στους επόμενους γύρους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είμαστε εντελώς αφύλακτοι από αυτή την πλευρά. Στη Σουρούγκα κάνουμε το κάστρο, εδώ έχουμε και τον Νίτζα μας, ο οποίος θα το φέρουμε και αυτόν λίγο πιο κοντά, να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που κάνουν κάποια επιθετική ενέργεια η φατρία Όντα. Και πάμε στην επίθεσή μας, να επιτεθούμε αρχικά την πόλη Σιμοτσούκε και τον Σατάκε. Οι πιθανότητες είναι υπέρ μας, αυτόματη επίλυση. Και νίκη, χάσαμε 413 άτομα, οι Σατάκοι όμως χάσανε την πρωτεύουσά τους. Θα κάνουμε Occupy και πάμε αμέσως να επισκευάσουμε και το κτίριο το οποίο έχει καταστραφεί. Έχει μείνει και ένας πολύ μικρός στρατός εδώ, θα δούμε τι θα κάνουμε.
και ευθύς αμέσως ο Τακέντα Γιοσινόμπου θα επιτεθεί την πόλη Χιτάτσι. Εύκολη υπόθεση, είναι μόνο η φρουρά καθώς επίσης και ένας Γιάρι Ασιγκάρο. Αυτόματη επίλυση και εδώ. Αυτόματη επίλυση και από μένα. Ολοκληρώνονται οι κτίσεις σιγά σιγά, ενώνεις τις συνεδιωτές. Έτσι ακριβώς. Occupy και εδώ για να δούμε αν έχει γίνει και κάποια καταστροφή. Κοκκίνησε ο χάρτης πλέον. Κοκκίνησε, ναι. Έχουμε πάρει και αυτό εδώ, την περιοχή η οποία ήταν ένα κενό, ας πούμε, στην αυτοκρατορία μας και εξαφανίστηκε και ο εναπομείνων στρατός εδώ το Σατάκε. Έχουμε νικήσει την φατρία αυτή. Και για να δούμε και τη διπλωματία λίγο. Όντως η φατρία Σατάκε δεν υπάρχει. Και έχουμε εμπόριο, μπορούμε να κάνουμε τους Μιγιώσι και τους Μόρι. Οι Μόρι και οι Μιγιώσι, οι faction leader είναι εχθροί σου, έτσι. Και οι δύο, ναι. Με τους Μιγιώσι μην κάνεις, γιατί θα καταστραφούν στον επόμενο γύρο. Με τους Μόρι, αν θες, μπορείς να κάνεις. Πιστεύω θα αργήσει λίγα και θα τους πάρω. Δεν θα κάνω, εφόσον είναι και εχθροί σου και είμαστε σύμμαχοι, δεν θα ήταν σωστό, πιστεύω, να κάνω κιόλας. Οπότε θα το αφήσω ως έχει. Για να δούμε και λίγο το fame. Έχει ανέβει λίγο η μπάρα πάλι. Είμαστε όμως σχετικά καλά. Θα πρέπει να προσέξουμε. Θα βάλουμε εδώ και τον σαμουράι μας στην πόλη Σιμοτσούκε. Ενώ εδώ πλέον ο Μέτσικε μας, η Μετσούκε, δεν χρειάζεται. Το στείλουμε προς τα πάνω λίγο. Πολύ ωραία και θέλω να φέρω και το στόλο εδώ να είναι κοντά στην πόλη Έτσιγκο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε απόβαση. Μπορώ να κάνω εγώ απόβαση στρατεύματα χωρίς να υπάρχει λιμάνι κοντά. Φυσικά και μπορείς. Μπορούμε, ωραία, μάλιστα. Σε ένα γύρο θα πάρουμε και, και τις φορολογικές εδώ μεταρρυθμίσεις και μετά θα δούμε τι τεχνολογία μπορούμε να ανακαλύψουμε αργότερα. Τα οικονομικά μας φαίνονται καλά μέχρι στιγμής. Είμαστε στο 3.495, ανέβηκαν, είχαμε αποκλεισμό από τους Ατάκε, έφυγε και αυτός. Ευελπιστώ ότι στους επόμενους γύρους και αυτά θα βελτιωθούν. Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο προς το παρόν. Θα δώσω την σειρά μου στον φίλο και σύμμαχο Σιμάζου Faction Leader. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να ξέρετε ότι γνωρίζω απ' έξω όλα τα ονόματα των στρατηγών των Τακέντα. Σε σχέση με τους δικούς μου τους στρατηγούς που δεν έχω ιδέα πως λένε κανέναν, ούτε τον faction leader μου δεν ξέρω πως λένε. Η δική μου είναι δημοφιλή σε όλη την Ιαπωνία, ναι. Είναι δημοφιλέστατη, τους έχεις αναφέρει τόσο πολύ που τους έχω μάθει απ' έξω. Ειδικά εκείνος ο Γιοσινόμπου, δηλαδή μεγάλη φίρμα. Ο Γιοσινόμπου είναι αυτός που μας ξελάσπωσε μετά την... το θάνατο του ηγέτη μας, του αρχικού, στο πρώτο επεισόδιο, αν θυμάσαι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω καν πώς λένε τους δικούς μου πάντως. Δεν έχω ιδέα πώς τους λένε. Εγώ βασικά τους λέω για να τους θυμάμαι κιόλας. ναι, ναι, το είδα. Κάνουν απόβαση... Πού είσαι, σε έκαναν. Όχι, δεν έκαναν ακόμη, αλλά μάλλον έρχονται για μένα. Θα με βάλει σε πόλεμο μαζί τους. Να σε βάλω σε πόλεμο, είστε σύμμαχοι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Είμαστε, δεν πειράζει. Οκ. Okay. Έχουν το trade post πιο πάνω από μένα και θέλω να το πάρω. Ωραία. Λοιπόν, η σειρά μας 3.893 τα έσοδα, δεν ξέρω γιατί έπεσαν τόσο, για να το λιγάκι. Μας κάνουν
μπλοκ γραμμές εδώ πέρα. Μας έχουν σταματήσει το εμπόριο με τους χώμα, με τους data και με τους όντα. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ένας. Πάμε. Η πρώτη ναυμαχία μας. Να δούμε, θα την κερδίσουμε. Με δυσκολία λέει, αλλά... Εντάξει, θα το ριζόλου. Πατάω κι εγώ το ίδιο. Χάσαμε δύο μεγάλα πλοία μας. Οι μόροι γενικά έχουν καλό ναυτικό από ό,τι βλέπω, έτσι δεν είναι? Έχουν το καλύτερο ναυτικό του παιχνιδιού βασικά αυτοί. Στη συνέχεια. Δεύτερη ναυμαχία, auto resolve και εδώ. Νομίζω θα νικήσει κατά κράτος. Πολύ ωραία, πήραμε και τα σπασμένα. Θα το βάλω στο λιμάνι και θα το βάλω να κάνει repair. Στη συνέχεια υπάρχει ένα εδώ οι μυγιώσοι που μας κόβουν τις γραμμές βασικά. Οκ. Οκ. Θα ζητήσουμε και άλλα χρήματα. Λοιπόν, θα στείλουμε συμφωνία στους Ουρακάμι εμπορική, αν θέλουν να μας δώσουν 3 χιλιάρικα. Δεν θέλουν. Οκ, δεν θα κάνουμε καμία συμφωνία μαζί τους. Να ρίξουμε μια ματιά μόνο στο... στην οικογένεια. Αρκετά καλά. Ωραία, λοιπόν, επόμενος γύρος. Ορίστε, έκανα νοησία τώρα. Τι πράγμα? Τίποτα, ήταν ένας στόλος που δεν με άφηνε να περάσω από το ένα νησί στο άλλο. Τον μυγιώσει και όταν τους νίκησα εξαφανίστηκε και μπορώ πλέον, αλλά το ξέχασα να τους περάσω απέναντι, δεν πειράζει. Ωραία, και έχει έρθει η σειρά μας. Έχουμε ήδη ανακαλύψει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες είχαμε επιλέξει στα προηγούμενα επεισόδια και αυτή τη φορά τώρα θα ήθελα να πάμε στον τρόπο του τσι και να ανακαλύψουμε εδώ που λέει NOH. Εδώ τώρα είναι πολύ σημαντικό να το πάρουμε αυτό. Σε 4 γύρους θα το έχουμε στην ιδιοκτησία μας. Δίνει συνένα αφοσίωση για όλους τους στρατηγούς. Σε πόσους γύρους θα το έχεις? Σε 4 γύρους. Εμένα το έχει για 6, αν το επιλέξω. Ναι, αυτά αλλάζουν συνήθως ανάλογα με τις τεχνολογίες τις οποίες επιλέγουμε. Και θέλω και στη Κάγκα να γίνει και εδώ αναβάθμιση στο κάστρο μας. Κοστίζει 1600. Και ο λόγος είναι ότι είναι παραμεθόριες περιοχές, είναι στα σύνορά μας, οπότε είτε εδώ από τους όντα είτε από τους σακάι εδώ, αν σε περίπτωση γίνει κάποια επιθετική ενέργεια, τουλάχιστον να έχουμε ισχυρό κάστρο ώστε να μπορέσουμε να αμυνθούμε. Και αυτό τώρα που θα ήθελα είναι να κάνω δρόμους. Τους δρόμους τους έχουμε αμελήσει. Ας κάνουμε εδώ στην Σιμοτσούκε. Η Χιτάτσι επίσης χρειάζεται να κάνουμε δρόμους. Θα κάνουμε και οριζόνες. Και μας έχουν μείνει 1395 χρήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Θα φέρουμε τον το μέτσκε μας πιο πάνω. Ωραία, εδώ βλέπουμε ότι οι μυγιώσεις έχουν καταστραφεί, καθώς επίσης και η Χατακιγιάμα. Και εδώ βλέπουμε τους χώμα, οι οποίοι έχουν αποβιβαστεί σε ένα στόλο και δεν ξέρουμε τώρα σε ποια περιοχή θα κατευθυνθούν. Πιθανόν να μας κάνουν και εμάς πόλεμο. Να σημειώσω εδώ ότι η Φατρία Τακέντα ουδέποτε έκανε επιθετική ενέργεια σε κανέναν, όσοι πόλεμοι και αν έχουν συμβεί.
μας έχουν κάνει πόλεμο και δεν έχουμε κάνει σε κανέναν. Δεν ξέρω αν ο faction leader μπορεί να το επαληθεύσει αυτό που λέω. Δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι. Έχω την εντύπωση ότι δεν είπες ποτέ θα τους κήρυξουμε τον πόλεμο. Έχω πει στο πρώτο επεισόδιο ότι θα ήθελα να κάνω πόλεμο π.χ. με τους Χότζο που είχα πει παλιότερα, αλλά μου κήρυξαν αυτοί τελικά. Ναι, οπότε, σε αντίθεση από μένα που ήμουν αρκετά aggressive από την αρχή. Ναι, δεν έχω κάνει επιθετική ενέργεια σε κανένα στην ουσία να τους πω θα κάνω πόλεμο. Όλοι έρχονται και με κάνουν πόλεμο. Τέλος πάντων... Εποφθαλμιούν τα πλούσια εδάφη σου. Σίγουρα. Εδώ λοιπόν αυτή εδώ η απειλή, γι' αυτό φέραμε και το καραβάκι, το οποίο όμως δεν προλάβαμε να βάλουμε κάποιες δυνάμεις μέσα, ώστε να μπορέσουμε να χτυπήσουμε εδώ την, σε περίπτωση φυσικά πολέμου, να χτυπήσουμε και την πρωτεύουσά τους. Έχουν εδώ την Σάντο, είναι ένα νησάκι, είναι η μοναδική πόλη που έχουν. Αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, θα παίξουμε αμυντικά. Έχουμε αρκετά καλό κάστρο, θα βάλουμε τις δυνάμεις μας μέσα που έχουμε φέρει από την άλλη πλευρά και εννοείται θα κάνουμε και γρήγορα γρήγορα και ένα γιάρια συγκάρο εδώ. Πιστεύω μέχρι να αποβιβαστούν να μπορέσουμε να κερδίσουμε έστω και μια μονάδα ή να αντιμετωπίσιμη, συγγνώμη. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε εδώ και τις δυνάμεις. Έχουμε βγάλει και ένα μικρό στόλο εδώ. Ας κάνουμε ακόμα ένα πλοίο αν έχουμε χρήματα. Για να δούμε. Ωραία, θα κάνουμε δύο trade ship. Κοστίζουν 200 ευρώ και τα δύο. Άκυρο. Κοστίζουν 200 χρήματα και οι δύο. Και νομίζω ότι δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Λιγάκι γρήγορα τελειώσει ο γύρος, μου φαίνεται. Ναι, όντως δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα. Βασικά δεν έχω και χρήματα παραπάνω. Ναι. Ό,τι βλέπω εγώ δεν έχουν στρατό οι μόροι, δεν ξέρω γιατί. Να τον έχουν τσακίσει κάπου. Πιθανό να είναι και κάπου κρυμμένος. Να τους προσέχεις. Μπορεί. Δεν νομίζω να μην δεν έχουν καθόλου στρατό. Βασικά έχουν πόλεμο αυτοί. Τώρα έχουν πόλεμο και με μένα από κάτω δηλαδή. Αλλά έχουν πόλεμο και με τους Χατάνο από πάνω τους. Αλλά νομίζω έχουν πόλεμο και με τους Ματσούντα. Που είναι και αυτοί από πάνω τους. Οπότε τους κάνουμε κάπως σαν σαντουιτσάκι τώρα. Τους βάλαμε στη μέση. Μάλιστα. Τότε τι έγινε με τους Χόμε? Ναι, πιθανόν να υπάρχει στρατός, αλλά να μην είναι στα εδάφη σου, δηλαδή να είναι κάπου αλλού σε αυτούς τους άλλους εχθρούς που έχει η συγκεκριμένη φατρία. Ναι. Στα εδάφη μου τώρα, η Χόμε, αυτό που έλεγα. Πόλεμος. Πόλεμος, αυτός ήταν ο λόγος που φορτώσανε το στρατό τους στο στόλο τους και προφανώς έρχονται να κάνουν απόβαση στα εδάφη μας. Θα καλέσω τους συμμάχους, Σιμάζου και Ντάτε. Αυτό τους ή άλλως ήταν και η επιθυμία σου. Auto resolve. Τώρα θα τους πάρουμε και τη γραμμή. Πολύ ωραία. Για να στείλουμε και αυτό εδώ πάνω. Μάλιστα, κατεβαίνει μεγάλο στόλος δικός τους κάτω. Θα έχουμε θέματα. Όπου θα έχουμε θέματα. Τον Μόρι, για να δω. Θα χτυπήσω τον μεγάλο στόλο τους με τον δικό μου μεγάλο στόλο. Θα μας τον βυθίσουν μάλλον, είναι πάρα πολύ καλή. Α, όχι, ήταν χτυπημένος. Ήταν χτυπημένος. Πολύ ωραία. Θα βυθίσουμε τον μεγάλο του στόλο.
ξαφνικά τα έσοδα μας πήγαν στα 9.300 και θα περάσω στον επόμενο γύρο. Εδώ βλέπω ξεχνάμε διαρκώς καραβάκια. Αυτά κάνει βιασύνη. Ωραία. Βρισκόμαστε στο 1554, χειμώνας, και εδώ βλέπουμε η κάρτα που έχει βγει, η εισβολή των Χόνμα. Και εδώ κάποιο σαμποτάζ απέτυχε. Και εδώ έχουμε τους εμπόριο, λέει, Νάντμπαν. Μάλιστα. Ωραία, είναι κάποιοι οι οποίοι έρχονται από τις ξένες χώρες και όχι από την Ιαπωνία. Θα πατήσουμε accept. Βγαίνει και το σχετικό βίντεο. They bring weapons of smoke and fire. Weapons that kill without honor, without skill. But even so, these foreigners and their guns could give a man power and victory. And victory wipes away dishonor. Μάλιστα, και μας είπε ότι φέρουν και μάλιστα και τα πιο σύγχρονα όπλα. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ τώρα. Δεν ξέρω, ο Μέτσκε μπορεί να έρθει. Φτάνει. Μάλιστα, δεν φτάνει. Δεν πειράζει, ας τον φέρουμε λίγο πιο κοντά εδώ. Και ευτυχώς προλάβαμε, κάναμε ακόμα έναν Γιάρια Σιγκάρου. Θεωρώ ότι οι δυνάμεις μου επαρκούν. Το κάστρο είναι, για να δούμε. Νομίζω είναι level 2. Δεν είμαι και σίγουρος. Τα καραβάκια μας θα τα ξαναπάμε λίγο στο λιμάνι, γιατί έχουν περισσότερο στόλο από εμάς ή ακόμα. Και θα περιμένουμε να κάνουν την επίθεσή τους. Εδώ τώρα θα πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτός εδώ ο τοξότη σαμουράι θα πρέπει να βγει και να βάλουμε εδώ έναν απλό τοξότη στην πόλη Μουσάση. Και εδώ αυτές οι δύο μονάδες θα ενωθούν και θα πάνε προς την πόλη Σουρούγκα, θα ήθελα να τους βάλω για πιθανή επίθεση των Όντα. Εδώ φυσικά έχουμε και έναν σαμουράι, καθώς επίσης είχαμε βγάλει και υπηκό τοξότες εδώ. Αυτές εδώ οι τέσσερις δυνάμεις θα ενισχύσουν την πόλη της Σουρούγκα, η οποία καλό θα ήταν να βγάλει και ένα τοξότη. Και φυσικά στην Σαγκάμι έχουμε βγάλει εδώ και τους καινούριους σαμουράι. Θα βγάλουμε και καινούριους σαμουράι και από τους παλιούς. Και εδώ τι έχουμε, έχουμε ξεχάσει κάτι? Α, μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον μας έκαναν δωράκι από ό,τι κατάλαβα. Θα την φέρουμε και αυτή εδώ στην πόλη Σουρούγκα. Και τι μας έχει μείνει? 3511 η Σουρούγκα. Είμαστε καλά, έχουμε κάνει update το κάστρο μας. Εδώ φαινόμαστε αρκετά καλά. Τώρα από την άλλη πλευρά έχουμε τους Ντάτε. Προς το παρόν με τους Ντάτε είμαστε καλά και είναι σύμμαχοί μας. Βέβαια τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Εδώ βλέπω και έναν μεγάλο στόλο που έχουμε πάρα πολλές δυνάμεις. Ελπίζω να μην κάνουν απόβαση κάπου στα εδάφη μας και μας κηρύξουν πόλεμο, γιατί θα χάσουμε αρκετές περιοχές μέχρι να αντιδράσουμε. Βέβαια στην πόλη Χιτάτσι έχουμε εδώ ένα μικρό στρατό, τον στρατό του ηγέτη μας, τα Κέντα Γιοσινόμπου. Και λίγο πιο πάνω βρίσκεται και ο άλλος μας ο στρατηγός, ο Νομπουκάντο, ο οποίος έχει πάρει και κάποιες δεξιότητες, για να δούμε. Ωραία, ο Καμότο Κατσουσίρο, το επιλέγουμε. Και για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κανέναν οριζόνα ίσως. Στα κτίρια μας να αυξήσουμε και λίγο τα έσοδά μας και την τροφή μας. Νομίζω εδώ, ναι, εδώ μπορούμε να κάνουμε. Κοστίζει 1950, ας κάνουμε και οριζόνες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλα χρήματα. Για να δούμε και λίγο τη διπλωματία.
Υπάρχει μια καινούργια φατρία, η Ματσούντα. Οι Ματσούντα έχουν εχθρούς τους Χατάνο και τους Μόρι. Δεν τη γνώριζα την συγκεκριμένη φατρία, τώρα εμφανίστηκαν. Μπορούμε όμως να κάνουμε εμπόριο, θα δοκιμάσουμε. Τους έχουν στη μέση πάντως, να ξέρεις. Like an honest man at the front gate. Better that. Ωραία, εντάξει, ό,τι προλάβουμε τώρα. Θα ζητήσουμε και κάποια χρήματα, μήπως και κερδίσουμε κάτι. Ας πούμε 3 χιλιάρικα. Δεν νομίζω, για να ζητήσουμε λίγα λιγότερα. 2. Ούτε. Τώρα τι έκανα. Any shame for accepting this agreement will be on my head. Any shame for breaking it on yours. Τώρα κατά λάθος πάτησα κάτι, για να δω. Μήπως αντί να του ζητήσεις τους έδωσες. For my sword is ready to. Δεν ξέρω, κάτι έκανα λάθος τώρα και δεν το είδα. Α, έχουμε trade. Απλά τους έδωσα trade dates χωρίς να πάρω κάποια χρήματα. Όχι. Όχι, έχω κάνει το άλλο. Έκανε straight και τους έδωσες χρήματα. Όχι, δεν νομίζω να τους έδωσα. Τέλος πάντων, για να δούμε. Έχουμε, είπαμε, τους μόρι, δεν θέλουμε. Οκ, αυτά. Όχι, δεν τους έδωσα, απλά... Πάλι καλά. Ναι, το πάτησα κατά λάθος και εντάξει, το δέχτηκαν έτσι, δεν πειράζει. Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, είμαστε αρκετά καλά προς το παρόν. Αναμένουμε την πολιορκία των Χώμα. Ελπίζω να τη δούμε σήμερα για να έχει και... Εντάξει. Αυτό τώρα δεν τα καλό. Και λίγο... Ιώ, τι σου κάνανε. Ιόντα, πόλεμο. Οχ. Τώρα μάλιστα. Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Δυστυχώς... μου κάνουν πόλεμο απανωτά, θα έλεγα. Δηλαδή δεν προλαβαίνω να τελειώσω κάτι και αμέσως έρχεται ο επόμενος. Έτσι συμβαίνει από την αρχή της εκστρατείας και είναι λίγο σπαστικό. Πιστεύω ότι μεγάλο λάθος που ανοιχτήκες τόσο πολύ, που πήρες εδάφη χωρίς να έχεις, ας πούμε, άμυνες για backup. Μα τώρα θα έστελνα ούτως ή άλλως στρατεύματα προς τα σύνορά μου, αλλά δεν πρόλαβα. Δηλαδή, στο προηγούμενο γύρο μου κάνανε η Χώμα. Μάλλον στο πρώτο. Είχες εμπόριο μαζί τους. Είχανε, βέβαια. Εσύ είχες. Εγώ είχα, ναι, και αυτοί μαζί μου. Και οι δύο είχαμε εμπόριο. Και σταμάτησαν το εμπόριο και έκαναν ξαφνικά πόλεμο. Βέβαια. Α, μάλιστα. Μα και στο προηγούμενο γύρο μου κάνανε η Σατάκη, μετά στο προηγούμενο η Χώμα και τώρα η Όντα. Ναι. Δηλαδή κάθε γύρο ή ανά δύο γύρους περίπου μια φατρία μου κηρύσει πόλεμο. Τέλος πάντων. Τώρα που έχεις χρήματα θα πρέπει να φτιάξεις βασικές μονάδες για άμυνα στις πόλεις σου. Μονάδες για άμυνα θα φτιάξω. Το θέμα είναι, δεν ξέρω πού θα έρθει ο μεγάλος στρατός τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Όπου και να έρθει, άμα τους συνεχίσει και τους κάνεις damage, θα τους διαλύσει σιγά σιγά, πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, θα καλέσουμε, εννοείται, και τους συμμάχους μας, Ντάτε και Σιμάζου. Ναι, θα μπω και εγώ στο πόλεμο μαζί τους. Δεν ξέρω αν κάτι πατάς, εγώ πάτησα πάντως. Οι Όντα έχουν τους Σακάι. Ναι, μου έχει επιλογές εδώ να πατήσω, αν θα μπω σε πόλεμο μαζί σου ή αν θα σταματήσουμε την συμφωνία μας. Οκ, είμαι περίεργος να δω αν θα μπουν οι Ντάτε μαζί σου. Για κάτσε να δω. Τι έγινε, μπήκαν οι Ντάτε μαζί σου. Ναι, και οι Ντάτε μπήκαν μαζί μου, ναι, και εσύ. Και πώς με έδινες military access στους Ντάτε. Ναι, όταν έρθει ο γύρος μου, γιατί όχι. Ναι, όχι, δεν το ρισκάρω. Παρότι έχω δυνάμεις. Όχι, θα πρέπει να γίνει η μάχη. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Και πάμε να ξυμάχεις. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, έρχονται. Αρκετά στρατεύματα από την μία πλευρά και ακριβώς αντίθετα
έρχονται τρεις μονάδες άλλες, δεν έρχονται από παντού. Αυτό είναι καλό. Μόνο από δύο πλευρές. Το καλό είναι ότι δεν έρχονται από εκεί που είναι η πύργη σου. Ναι. Λοιπόν, οπότε θα ενισχύσουμε εδώ. Έχουμε γιάρια σιγάρο εδώ, θα βάλουμε σίγουρα. Ας βάλουμε και την φρουρά. Δεν σε άκουσα. Έχουν δύο μονάδες υπηκού. Ναι, ίσως είναι η στρατηγή τους. Μάλλον. Έχουν και τρεις μονάδες τοξωτών. Ωραία, τους τοξώτες δεν χρειάζονται εκεί, θα τους βάλω εδώ. Λοιπόν, προσέξτε με λίγο. Από εκεί που έρχεται ο μεγάλος ο στρατός, θα τραβήξεις τις μονάδες πίσω. Εμένα καλύτερα να βάλεις εκεί τα σπίρμεν. Μήπως θα σταματήσεις πώς να σου εξηγήσω. Όχι, εξήγησέ μου τώρα. Δεν πειράζει. Okay. Να πάρεις, εγώ θα έπαιρνα στη θέση του τα σπίρμεν και θα τα τραβούσα πίσω, εκεί που είναι η πύλη, που είναι το φρούριο. Μετά η βέλη. Θα τα έβαζα κάθετα. Α, κατάλαβα. Έβαζα... Κατάλαβες. Ναι. Και θα τα έβαζα πιο πάνω στο μεγαλύτερο επίπεδο τα δύο τα σπίρμεν που έχει στο πρώτο level. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε μήπως πάνε και από αυτή την πλευρά. Αρχίζουν και θα σε χτυπάνε οι τοξώτες εκεί πέρα τώρα, κατάλαβες. Γι' αυτό θα τα έβαζα πιο πίσω. Τέλος πάντων, εγώ φέρνω και τους δύο τοξώτες πιο μπροστά, ούτως ή άλλως. Και θα φέρω και σε ενίσχυση ακόμα έναν εδώ, γιάρια σιγκάρο εδώ να τους έχουμε. Εφεδρία. Κατάλαβα όμως τι λες. Θέλω όμως και μία πρώτη γραμμή άμυνας να έχω. Δεν θέλω να είναι εντελώς. Οι τοξώτες τους. Οι τοξώτες αυτούς που είναι στα τείχη δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτα. Βλέπεις, τα βέλη σταματάνε στα τείχη. Έτσι λες. Ναι, έχει πολύ λίγες απώλειες. Ήδη από τα 200 έχεις πέσει στα 184. 182, ναι. Άρα... 180. Οκ. Okay. Δεν πειράζει, αν δεν μπάθουμε δεν θα μάθουμε. Σωστά, εντάξει. Αλλά να άφηνα τόσες δυνάμεις τώρα στο level 2 να πάνε, ξέρω εγώ, κάπως που φαίνεται... Η δική μου βαράνε, δεν ξέρω. Δεν βλέπω, για κάτσα να ζουμπάρω. Ναι. Ναι, ρίχνω. Ωραία, και ανεβαίνουν τα τείχη. Μεγάλη μονομαχία και εδώ βλέπουμε και τους στρατηγούς τους που είναι απ' έξω. Δεν έχω υπηκό για να χτυπήσω τους τοξώτες, δεν πειράζει. Και εδώ έρχονται και οι στρατηγοί τους. Δεν τους επιτίθομαι απευθείας γιατί ρίχνουν τοξότης από πάνω. Οπότε αφήνω αυτό το πλεονέκτημα. Ναι, καλύτερα, καλύτερα. Αλλά ξαναέρχονται πάλι και... Α, έρχονται τοξότες τους. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Δεν έχουμε πλέον φόβο από τα βέλη τους. Υπάρχει βέβαια μια μονάδα. Κατέβασε και στο σαμουράι να πάρουν εμπειρία. Ωραία, πάμε όλοι μαζί. Επίθεση. Τους φύλαγα για το τέλος, τους σαμουράι. Λοιπόν, ο στρατηγός... Ναι, κυνηγάει τους... τις μονάδες που υποχωρούν. Ωραία, έρχονται και οι σαμουράι, επιτέλους. Ένα μικρό μειονέκτημα που έχω παρατηρήσει στο Shogun 2, ναι, είναι ότι δεν δείχνει στους τοξώτες, δεν έχει κάποια ειδική μπάρα που να δείχνει πότε θα βγει το καβέλι τους, πώς θα υπάρχουν ακόμα στην παρέτρα τους. Ναι, κατάλαβα, ναι, όντως. Οπότε θα πρέπει να μυρίζεις τα νύχια σε κάποια στιγμή όταν θα ρίχνεις, ας πούμε, όταν θα είσαι έτσι που θέλει να ξέρω βαλικά τη τέτοια. Ναι, σίγουρα δεν είναι τόσο ωραίο. Ναι, θα πρέπει να το μαντεύεις στην ουσία.
Λοιπόν, οι στρατηγοί τους υποχωρούν. Πάμε λοιπόν. Ωραία που είναι το ιππικό. Θα έρθει από εδώ, αν και δεν νομίζω να προλάβουμε. Δεν προλάβαμε. Τέλος μάχης λοιπόν, νικήσαμε. Η πόλη σώθηκε. Η πόλη σώθηκε. Τα κέντα διασώθηκε. Έτσι ακριβώς και... θα πρέπει να αντιπιδεθούμε και στους χώμα. Έχουν μία πόλη μόνο, οπότε θα φορτώσουμε το στρατό και θα επιτεθούμε στη δικιά τους πόλη. Έχουμε μία πόλη, χάσαμε ένα γιάρια τσιγκάρο. Θα πάει στα ορυχεία τους. Λοιπόν, υποχωρούν, δεν σκοτώθηκαν όλοι. Και επιτέλους άνοιξε. Επιτέλους άνοιξε, ναι, άνοιξε και ο χάρτης. Κάπου εδώ έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις μου, έχουν τελειώσει, έχουν εξαντληθεί μάλλον οι επιλογές που είχα όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι και όσον αφορά τις κινήσεις μου στον χάρτη εκστρατείας. Θα περάσω στον επόμενο γύρο και θα δώσω την σειρά μου στον φίλο μου και σύμμαχο Μόξικα. Ωραία, εδώ μας λέει ότι η Ματσούντα δεν μπορούμε να κάνουμε εμπόριο αυτή τη στιγμή και εδώ βλέπουμε και το λιμάνι το οποίο μας το έχουν μπλοκάρει εδώ η Κόνμα και εννοείται ότι έχει σπάσει και το εμπόριο με τους Όντα οι οποίοι μας κάνανε και επίθεση στον προηγούμενο γύρο και εδώ βλέπουμε μας κάνουν και πειρατεία οι Όντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι, κανένα στράτευμα των πολύ επικίνδυνων Όντα. Βέβαια μας έπιασαν απροετοίμαστος. Δεν ξέρω αν θα προλάβω αυτά τα στρατεύματα στον προηγούμενο γύρο που έφερνα στην πόλη Σουρούκα. Το ένα πρόβλημα είναι εδώ. Και το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο δεν αντιλήφθηκα για να πω την αλήθεια, είναι εδώ στο πέρασμα προς την Σινάνο. Στη Σινάνο δεν έχουμε καθόλου στρατό, έχω μόνο έναν κατάνα σαμουράι και εδώ πέρα έχουμε και έναν τοξότη σαμουράι. Τα υπόλοιπα στρατεύματα εδώ από αυτήν εδώ την πόλη, την Έτσιγκο, θα αντιμετωπίσουν τους χόμνα, τα εναπομείνονται βασικά στρατεύματα και βλέπουμε εδώ και την εμπλοκή που μας έχουν κάνει. Θα πρέπει να φέρω αναγκαστικά ένα πλοίο, να κατασκευάσω ένα πλοίο ώστε να μπορέσουμε να τους αποβιβάσουμε για να πάμε στην περιοχή τους και να τους νικήσουμε και αυτούς και φυσικά να στείλουμε και τα δύο μεγάλα εδώ στρατεύματα που έχουμε με τον ηγέτη μας και τον δημοφιλέστατο στην Ιαπωνία στρατηγό Γιοσινόπου. Αυτά λοιπόν για σήμερα παιδιά, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν την επόμενη φορά. Τα link από τα βίντεο μας σημάζουν, αντίστοιχα τα κέντρα θα είναι κάτω από την περιγραφή. Να είστε καλά, από μένα αντίο. Και από μένα παιδιά, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.